Να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Πέτρο Θέμελη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Θέμελη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, καλή χρονιά να έχετε, σας ευχόμαστε. Επίσης, το ίδιο εύχομαι και σε εσάς. Καλή χρονιά. Κύριε Θέμελη, βλέπουμε ότι επανέρχεστε και πάλι στα ζητήματα που υπάρχουν όσον αφορά στους δρόμους που οδηγούν στην Αρχαία Μεσίνη, στη φύλαξη. Υπάρχουν ζητήματα, ναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά τα επισημαίνετε για άλλη μια φορά, γιατί βλέπετε, ναι, έτσι, και βλέπουμε μέσα και από την ανάρτησή σας ότι έχετε μια πικρία για την αδιαφορία των αρμοδίων. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και θα συνεχίσω να τα επαναλαμβάνω, ώστε πιστεύω κάποιος να συγκινηθεί από τους φίλους ηθήνοντες, συγγνώμη για την βραχνάδα, και να λάβει μέτρα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον για τη φύλαξη του χώρου. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να μην έχουμε φύλακες αρκετούς εκεί, διότι και στη διάρκεια του χειμώνα ο αρχαιολογικός χώρος δεν σταματάει να λειτουργεί. Φυσικά με μειωμένο ωράριο, μέχρι τις 3 η ώρα ή 3.30, δεν ξέρω, αλλά ούτε καν αυτό το ωράριο δεν μπορεί να καλυφθεί με τους εναπομείνοντες φύλακες αυτή τη στιγμή. Ούτε καν ένας εποχιακός δεν έχει προσθεθεί στην Αρχαία Μεσίνη. Δεν είναι θέματα που αφορούν εμένα προσωπικά, φυσικά, και θα μπορούσα να τα λύσω, αλλά αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και φυσικά και τους ηθήνοντες του νόμου. Ακόμα και ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να ενδιαφερθούν και να βοηθήσουν την φορεία αρχαιοτήτων, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τέτοιες ζωτικές φύσεως ανάγκες. Φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου τη νύχτα, τουλάχιστον του μουσείου, και την ημέρα βέβαια φυσικά. Γιατί έχει ακόμα επισκέπτες, ιδιαίτερα το μουσείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φύλαξη μετά τις 3 το μεσημέρι που είναι το ωράριο και που λειτουργεί. Είναι 2 νυχτοφύλακες οι οποίοι εναλλάσσονται σε βάρδιες όλη τη νύχτα. Δεν επαρκούν οι άνθρωποι να καλύψουν από τις 3 η ώρα που κλείνει το μουσείο μέχρι τις 10 ή 8 ακόμα που αναλαμβάνει ο καθένας. Ακόμα και αν φιλοτιμούνται και πάνε νωρίτερα και κάνουν υπερορίες οι άνθρωποι εθελοντικά για να καλύψουν αυτά τα κενά. Δηλαδή είναι πρωτοφανής αυτή η κατάσταση, η οποία προέκυψε τώρα, φέτος. Διότι έχουν πάρει σύνταξη όλοι αυτοί οι αποσπασμένοι από την τρένοσέτ, όπως τη λέμε εμείς. Ναι. Είχαν προκυφθεί 11, περίπου 12 άνθρωποι. Σιγά σιγά απεχώρησαν λόγω ορίου ηλικίας. Έμειναν 2-3 και ένα-δυο που ήταν, όπως ο αρχιφύλακας, μόνιμοι τέλος πάντων. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια κενά. Δηλαδή αυτό δεν είχε προκύψει νωρίτερα. Εγώ φωνάζω για τα πάρκινγκ και για τους δρόμους και θα συνεχίσω να φωνάζω, γιατί αφορούν καθαρά την περιφέρεια, τον φίλο μου κύριο Νίκα, αλλά και τους δημάρχους όλων δύο, κυρίως της Νέας Μεσίνης. Αλλά αυτό το θέμα ιδιαίτερα προσωπικά, δηλαδή θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που έχουν μείνει εκεί, τους φύλακες, για να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντά τους. Πόσοι φύλακες πρέπει να προσληφθούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, κύριε Θέμελη? Τη διάρκεια του χειμώνα τουλάχιστον 4 ακόμα, έστω και 3 μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά με το ζόρι, γιατί υπάρχουν και ρεπά, δουλεύουν και τη νύχτα οι νυχτοφύλακες και τα Σαββατοκύριακα, καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάρουν και κάποιο ρεπό, να ξεκουραστούν, μια άδεια. Λοιπόν, αυτά τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν αν δεν υπάρχουν άλλοι 3 τουλάχιστον εποχιακοί. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, κάποια προκήρυξη, κάτι έτσι, έστω και εποχικούς, να καλυφθεί αυτό το κενό, γιατί είναι σημαντικό. Βέβαια είναι σημαντικό. Εγώ άκουσα ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων ζήτησε να προσληφθούν εποχιακοί και για την Αρχαία Μεσίνη, αλλά δεν ξέρω τι απάντηση πήρε. Τώρα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά της. Και εγώ θέλω να βοηθήσω σε αυτόν τον τομέα. Ακριβώς γιατί με ενδιαφέρει να λειτουργεί ο χώρος ή να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια. Η νύχτα, βέβαια, τουλάχιστον. Είναι σημαντικό. Η φύλαξη είναι απαραίτητη, σημαντική, και βέβαια είναι και η ξεκούραση των ανθρώπων εκεί, οι οποίοι, όπως είπατε, δουλεύουν χωρίς έτσι να έχουν κάποιον να τους αντικαταστήσει. Να αρρωστήσουν δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, καθόλου, ναι. Και εν πάση περιπτώσει και εθελοντικά δουλεύουν περισσότερες ώρες από όσο ξέρω. Προσωπικά ενδιαφέρομαι, διότι είμαι τόσα χρόνια εκεί, 35, τους ξέρω όλους προσωπικά και ξέρω τι τρομερές ανάγκες είχε πάντοτε ο χώρος αυτός. Ακόμα και τα καλοκαίρια δεν καλύπτονται, γιατί είναι τεράστιος ο χώρος, γιατί πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριμένα στέκια, ας πούμε, φύλαξης και μέσα στο χώρο, ακόμα και στην Αρκαδική Πύλη, που δεν καλύπτονται ούτε αυτά. Λοιπόν, είναι θέμα Υπουργείου Πολιτισμού να προκηρύξει θέσεις ή να δώσει στην εφορία αρχαιοτήτων συμβασιούχους για να καλύψουν αυτά τα κενά. Και να πάρει έγκαιρα, τέλος πάντων, εποχιακούς φύλακες πριν από το Πάσχα, για να μπορέσουν να καλύψουν και τις ανάγκες της μεγάλης τουριστικής κίνησης που θα αρχίσει γύρω εκεί από το Πάσχα μέχρι τον Νοέμβριο. Κύριε Θέμη, λοιπόν, επαναφέρετε... τώρα να κάθομαι εγώ να ασχολούμαι με τέτοια θέματα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, θα το κάνω. Δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Έτσι, έτσι. αν δεν πιέσετε, δεν θα γίνει τίποτα. Μόνο πίεση χρειάζεται. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Εκθέτω τα θέματα, τα προβλήματα. Δεν είναι θέματα αντιπολίτευση αυτά. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ για τον αρχαιολογικό χώρο δεν ζητάω τίποτα, παρόλο που με έχουν εγκαταλείψει από το 2004, δεν ξέρω από πότε, μάλλον όχι, νωρίτερα ακόμα, και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ για τον αρχαιολογικό χώρο, για το επιστημονικό έργο, για την ανασκαφή και την ασκήλωση. Δεν παραπονιούμαι γι' αυτό, γιατί οι ιδιώτες με βοηθάνε. Και αυτό απαράδεκτο. Δηλαδή, είναι δυνατόν με χορηγούς να επιβιώνει η Μεσσίνη. Δηλαδή, πού ζούμε, κυρία αγαπητή φίλη? Ναι. Είναι δυνατόν να μην αρχίσω να φωνάζω? Και είμαι και 80 τόσο ετών, δηλαδή δεν είμαι και εγώ αιώνιος. Πρέπει να προχωρήσει το πρόγραμμα τουλάχιστον να ολοκληρωθεί στην επόμενη πενταετία. Να αποθέτουν τις ελπίδες τους επάνω σας και λένε καλά τα πάει ο κύριος Θέμελης, τον αφήνουμε μόνο του. Εντάξει, ωραία, ας με αφήσουν μόνο μου τουλάχιστον μέσα στον χώρο να κάνω κουμάντο σε επιστημονικό, αφού δεν μπορούν εκεί, εντάξει. Θα τα καταφέρω, αλλά ο ΠΕΡΚΣ χώρος, το περιβάλλον, τα πάρκινγκ, οι δρόμοι, οι προσβάσεις, τη νύχτα, οι φωτισμοί, η ασφάλεια των ανθρώπων, η λεωφοριακή γραμμή δεν υπάρχει εδώ και χρόνια από την Καλαμάτα, ούτε και από το νησί, από την Νέα Μεσσίνη. Το καλοκαίρι, σε μήνες αχμής, να έρθει ένας τουρίστης που δεν έχει γιοταχή. Πώς θα έρθει δηλαδή με ταξί? Αυτό είναι πρωτοφανές. Έχω κάνει στους μεγαλύτερους χώρους εκεί, θητεία, στην Ολυμπία, στους Δελφούς, εν πάση περιπτώσει, και αυτά έχουν λυθεί εκεί από χρόνια. Mm-hmm. Οι δρόμοι υπάρχουν, οι λεωφορεία δεν υπάρχουν. Τι σας λένε εκεί οι αρμόδιοι, έτσι, για τη σύνδεση, τουλάχιστον από τη Μεσσίνη μέχρι την Αρχαία Μεσσίνη? Ακριβώς, πόσοι, 20 χιλιόμετρα δρόμο, ναι. να βάλουν ένα δρομολόγιο στους μήνες αιχμής, τα καλοκαίρια τουλάχιστον. Να μπορεί ένας που δεν έχει, τέλος πάντων, γιοταχή, όταν προσγειώνεται στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να έρθει στη Μεσσίνη. Mm. Εγώ ίδιος δέχομαι παράπονα, νομίζω ότι είμαι υπεύθυνος και για τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν με πειράζει που απευθύνονται σε μένα. Ναι. Αλλά αυτές οι διαμαρτυρίες φτάνουν και στα αυτιά δημάρχων, οι οποίοι δεν ξέρω αν κινούνται, αν συγκινούνται μάλλον. Είχα κάνει και έγγραφα εγώ και στους δύο δήμους για το θέμα της λεωφορεϊκής γραμμής. Mm-hmm. Πριν από χρόνια, και η απάντηση είναι το ΚΤΕΛ δεν συμμορφώνεται. Μα αυτό είναι το θέμα. Ας βάλει ο Δήμος ένα λεωφορείο δικό του, εν πάση περιπτώσει, αφού το ΚΤΕΛ δεν θέλει ή δεν μπορεί ή νομίζω ότι δεν το συμφέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Άλλωστε είμαι εμείς, και μια ηλικία και με συγχωρούν οι φίλοι. Ναι. Έχω θέσει το ερώτημα εγώ στο Δήμαρχο Μεσσίνης μετά, ναι, από μια συνομιλία που είχαμε. Πάντα. Έχουν λεωφορεία. Είπε ότι πάντα είναι στο πλευρό σας και ναι, ό,τι έχει ζητηθεί έτσι προσπαθούν να το λύσουν και να το αντιμετωπίσουν. Το θέμα του λεωφορείων. Γενικότερα τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Δρόμου, πάρκινγκ, προσβάσεων. Εγώ αυτά ζητάω. Δεν ζητάω να μου δώσουν, ναι, χρήματα εμένα προσωπικά. Ποτέ δεν ζήτησα. Ναι, μιλάμε για έργα που πρέπει να γίνουν εκεί. Ακούστε το εξωφρενικό το τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας στεναχωρώ και εσάς. Εγώ είμαι 35 χρόνια εκεί. Επί 30 χρόνια είχα μια καθαρίστρια προσωπικά για μένα, και η οποία καθάριζε και τις τουαλέτες του μουσείου, παρακαλώ. Έγινε αορίστου χρόνου η γυναίκα πριν πάρει σύνταξη. Πήρε σύνταξη και δεν υπάρχει καθαρίστρια. Παίρνουν έναν καθαριστή, καθαρίστρια, ύστερα από μήνες, mm-hmm, εποχιακό, με μια σύμβαση 5, 6, 7 μηνών, και δεν υπάρχει ούτε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω από πότε, άνθρωπος, γυναίκα, άντρας να καθαρίζει τις τουαλέτες του μουσείου και του χώρου. Αφήστε που δεν φτάνει ένας. Ναι. Είναι αυτό κατάσταση. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, φαντάζομαι, οι ανάγκες αυξάνονται και σε αυτό. Ακριβώς, λοιπόν, ποιος πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα?
Υπεύθυνο το Υπουργείο Πολιτισμού είναι για τις καθαρίστριες ή σε πού είναι και αυτή η αρμοδιότητα? Φυσικά. Να. Φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού. Απλώς οι Δήμοι μπορούν να συμβάλλουν, ειδικά αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, ξέρω εγώ, οικονομικό ή άλλο. Αν μπορούν να κάνουν μια σύμβαση. Δεν υπάρχει καθαρίστρια. Αυτή τη στιγμή οι φύλακες εθελοντικά είναι δυνατόν να καθαρίζουν και τις τουαλέτες? Οι ανεπαρκείς αυτοί οι φύλακες αριθμητικά. Είναι δυνατόν? Πού να τα πεις? Και βέβαια και το πάρκινο, όπως έχετε πει αρκετές φορές. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα κι αυτό. Έχει ξεμείνει εκεί το τοπικό πάρκινγκ, παρόλο που χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα πάρκινγκ, να αγοραστούν και άλλα κτήματα, να διευρυνθεί εκεί ο χώρος ενός μελλοντικού πάρκινγκ. Mm-hmm. Ελπίζω να γίνει αυτό. Αλλά αυτά τα ζωτικής φύσης θέματα, τα 2-3 καθαρίστρια, φύλακες, λεωφοριακή γραμμή. Είναι τα κυρίαρχα. Έτσι νομίζω αυτή τη στιγμή. Κύριε Θέμελη, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Αυτά που ο Μπέστε κατά καιρούς εκπέμπει ακούγονται, φαντάζομαι, εκεί και κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, για χαρά, καλό βράδυ. Γεια σας.